Πολύ καλησπέρα σας από το Athens Sports Hall του Κολονού. Εδώ που σε πολύ πολύ λίγο και στα πλαίσια του Betson Pre-Easter Tournament, οι Colombians πρωταθλητές του φετινού μπασκετάκι rebound θα υποδεχτούν τη μοναδική αίτητη ομάδα της συμπρωτεύουσας της Θεσσαλονίκης, την ομάδα που ακούει στο όνομα Φιωρετσίνα. Φιωρετσίνα κατέβηκε λοιπόν στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο για δύο παιχνίδια. Το ένα έλαβε χώρα χθες απέναντι στους Most Wanted, οι οποίοι αναδείχθηκαν νικητές. Σήμερα λοιπόν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές του rebound, Colombians. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Θυμούμε να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι. Στην πρώτη ευκαιρία θα δούμε και πεντάδες για τις δύο ομάδες. Θα χρειαστεί λιγάκι χρόνος για να προσαρμοστούμε και με τα ονόματα της Φιωρετσίνα που για την ώρα μου είναι παντελώς άγνωστα. Λοιπόν, τζάμπολ και πρώτη κατοχή για τους Colombians. Με το νούμερο 6 ο Τούντας, με το 24 Ανδρικόπουλος, με το 0 ο Πασχαλάκης, με τα γραφικό απόκτημα της ομάδας του Ρετουνιώτη. Πρώτο καλάθι όμως στο μάτς θα έρθει από την Φιωρετσίνα. Παπαδόπουλος σκοράρει στο ανοιχτό γήπεδο για το 0-2. Λοιπόν, έλεγα την πεντάδα των τυπικά γηπεδούχων Colombians που βρίσκονται στο παρκέ με Πασχαλάκη, Τούντα, Καπουράνη, Καλατζάκη και Ανδρικόπουλο. Από την άλλη πλευρά, για τους Θεσσαλονικείς, με το 0 ο Χατζηλιάδης που διεισδύει και κρατά την κατοχή για την ομάδα του. Με το 7 είπαμε ο Παπαδόπουλος, με το 8 ο Παπαβασιλείου, με το νούμερο 9 ο Γάλλης και με το 10 ο Χαριτίδης που παίρνει τώρα την μπάλα και ανάμεσα από 2 και 3 αστοχή. Πολιορκία όμως συνεχίζεται στο καλάθι των Colombians. Ο Παπαβασιλείου από το σπίτι του, το χρονόμετρο σωστά δεν έχει ανανεωθεί. Και η μπάλα στους Colombians. Ανδρικόπουλος. Δεν υπήρχε κατάλληλη γωνία πάσας για τον Πασχαλάκη, ο οποίος τώρα τροφοδοτείται. Βγάζει έξω για τον Καπουράνη, η Φιωρετσίνα πιέζει. Το ίδιο κάνει και ο Ανδρικόπουλος όμως. Τούντας για δύο στο σίδερο. Πασχαλάκης νικητής στο rebound. Και τώρα Ανδρικόπουλος. Πέρασε ανάμεσα από δύο, τέλειωσε ψηλά τη φάση. Πρώτο καλάθι για τους πρωταθλητές, 2-2. Και τώρα γρήγορο transition με τον Ανδρικόπουλο να αστοχεί αυτή τη φορά. 2 μέναν στην άλλη πλευρά. Καλατζάκης βρίσκει τον τρόπο να βγάλει την άμυνα. Καλάκης. Βήματα. Δυναμικό ξεκίνημα της δύο ομάδες. Με ένταση στην άμυνα. Και δυνατές μονομαχίες κάτω από τα δύο καλάθια. Ένα φαινομενικά βιαστικό τρίποντο που δεν δικαιώνει τον Γάλλη. Τώρα ο Τούντας με τον Καλατζάκη. Στον Ανδρικόπουλο. Καλή σταυρωτή, πέρασε από το κεντρικό διάδρομο και υπάρχει φάουλ, πρώτο στο μάτς. Και δικαίωμα για ζευγάρι βολών.
Θα μένει και η δεύτερη βολή, το rebound επιθετικό όμως. Δεύτερη ευκαιρία λοιπόν για τους Colombians. Άστοχο το mid-range του Τούντα. Νέος εφημβιασμός, πετυχημένος. Με τον Χατζηλιάδη να σκοράρει. Και μια καλή άμυνα της Θεσσαλονικής. Ο Γάλλης κλέβει την μπάλα. Στημένος για τρεις τον εφημβιασμό. Τρίποντο Παπαβασιλείου. 2-7. Ακόμη 6,5 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Σαφώς ανώτερη για την ώρα η Φιωρετσίνα. Θα βγάλει μία ακόμα άμυνα. Έχει όμως πατήσει τη γραμμή εκεί ο παίκτης των φιλοξενούμενων, ο Χατζηλιάδης είναι. Πασχαλάκης. Βήματα. Γρήγορο πως παιχνίδι για την Φιωρετσίνα. Το double team των Colombians δεν έχει αποτέλεσμα. Ο Παπαδόπουλος θα γράψει το δίποντο. Βασίλη τη διαφορά στους 7-2-9. Ο Δικόπουλος σε ρόλο οργανωτή. Τούντας. Στη σίδερα από τα 5 περίπου μέτρα. Ένας ακόμη εφημβιασμός. Κατουλιάδης. Φάουλ κερδισμένο. Το χωριώνει το Διαμαντόπουλος. Πάμε σε βολές. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα στα πρώτα 4 και κάτι παραπάνω λεπτά του αγώνα. Χατζηλιάδης συνδέεται με το καλάθι. Φιωρετσίνα να φτάνει τους 10 πόντους. Και τώρα τους 11. Ανδρικόπουλος κρατά την κατοχή, παίρνει ο ίδιος την προσπάθεια. Ο Πασχαλάκης επιμένει σε θέση offside και έτοιμος να γράψει 2 ακόμα πόντους ο Παπαβασιλείου. Εύκολο καλάθι. Πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο μάτς, 2-13. Υπάρχει ξεκάθαρο πρόβλημα στο αμυντικό transition για τους Colombians. Έχουν δεχτεί τους περισσότερους από τους πόντους σε καταστάσεις εφημβιασμού. Πολλές τώρα έχει κερδίσει ο Καλατζάκης. Εύστοχη η πρώτη βολή και πόντος μετά από ώρα για τους Κολομβιανούς. Διαφορά στους 10. Πάνω του Διαμαντόπουλου, έψιμο όμως τον Γάλλη και φάουλ αντιαθλητικό του Ανδρικόπουλου. Ζευγάρι βολών λοιπόν για τον γκάρ της Φιωρετσίνα και συνέχεια κατοχή θα είναι για την ομάδα του. Το στόχο η πρώτη, 3-14. Μία στις δύο. 14 επίθεση τώρα. Ο Γάλλης και ο Παπαβασιλείου από τα 8. Καλό ήταν το σουτ.
Μπάνω από τον Ανδρικόπουλο, ο οποίος περνά το κέντρο. Αυτός και ο Ρετουνιώτης, πατά παρκέ για πρώτη φορά. Μια από τις ηγετικές φυσιογνωμίες των Κολομβιανών. Εδώ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Παπαβασιλείου, αλλά η πάσα δεν βρήκε αποδέκτη κάποιον συμπαίκτη του. Παπαβασιλείου το χάνει στον εφενδιασμό. Νικητής στο rebound ο Διαμαντόπουλος. Ρετουνιώτης. Πήρε το screen, έψαξε την πάσα. Να κάνει το λάθος. Νέος εφενδιασμός με καλάθι από τον Χατζηλιάδη. 3-16. Ενώ συνεχίζουν να καταφτάνουν εδώ στο Athens Sports Hall παίκτες των Colombians, οι οποίοι άργησαν να έρθουν σήμερα. Γραμμή των 4,5 μέτρων ο Διαμαντόπουλος για ένα ζευγάρι βολών. Τρίτο ομαδικό της Φιωρετσίνα, δύο έχουν οι Colombians. Μία στις δύο από τον Διαμαντόπουλο. 4-16. Οι Colombians έχουν να σκοράρουν εντός παιδιάς από το αρχικό 2-2. Χατζηλιάδης, Παπαβασιλείου, από πολύ μακριά δείχνει να έχει εμπιστοσύνη στο χέρι του. Ανδρικόπουλος στη weak side. Την ώρα του Νιώτης που δίνει στον Πασχαλάκη όλο το δρόμο. Καλάθι από τον ψηλό, 6-16. Γάλλης. Παπαδόπουλος, καλή κυκλοφορία. Τρίποντο Χατζηλιάδης, rebound ο Παπαβασιλείου. Οι δυο τους θα συνεργαστούν υποδειγματικά για το 6-18, triple score. Φιωρετσίνα ελέγχει απόλυτα το μάτς στα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα. Προβλέπω όμως ότι αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. 6-20 τώρα. Με εύκολο καλάθι του Ταξιλταρίδη. Φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη, στα σπικάς που γίνονται εκεί, θα έχουν γίνει αρκετά σάρδα με αυτό το επίθετο. Ταξιλταρίδης. Είναι λίγο δύσκολο. Πασχαλάκης τράκαρε, δέχτηκε το στόπ εκεί ψηλά από τον Παπαδόπουλο. Ώρα του Κιούκι να περάσει το μάτς. Ο Σταρ των Colombians. Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, ένας από τους δύο Σταρ. Για να μην αδικήσουμε και τον Νίκο Γιαννακόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω αν θα έρθει σήμερα, νομίζω δεν έχει δηλωθεί. Η παρουσία του Κιούκ είναι πάντως πολύ σημαντική. Άστοχη προσπάθεια του Παπαδόπουλου, επιμένει ο Χατζηλιάδης, που δίνει στον Παπαβασιλείου. Ταξιλταρίδης τιμένος για 3 στο σίδερο η μπάλα με ένα tip. Ο Ρετουνιώτης είναι στον Πασχαλάκη. Και τώρα Κιούκης υψώνει. Πασχαλάκης τελειώνει τη φάση. Πρώτη πετυχημένη δημιουργία του Κώστα Κιούκη. 8-20. Γιώνουν οι Colombians. Η απάντηση δεν έρχεται άμεσα. Φιωρετσίνα επιμένει και αστοχή ξανά. Ταξιλταρίδη. Κιούκης στο ανοιχτό γήπεδο από τον αγαπημένο του δεξιδιάδρομο. Εκεί δεν σταματιέται εύκολα. 10-20 και μια βολή.
Έμεσο τρίποντο λοιπόν και η διαφορά σε μονοψήφια τιμή. Ενώ αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Ένα λεπτό έχει απομείνει σε αυτή την πρώτη περίοδο. Από Βασιλείου. Ταξιλταρίδης. Και Χατζηλιάδης για τρεις. Δεν σημαδεύει καλά, παίρνει ο Κιούκης. Παγίδα. Χωρίς πρόβλημα οι Κολόμπιανς. Ρετουνιώτης από τη γωνία, όχι. Ανανεώνει ο Τούντας όμως. Ξανά Ρετουνιώτης και Κιούκης. Αστοχότος του Διαμαντόπουλου, Χατζηλιάδης. Αφήσει τον Παπαβασιλείου με ταμπλό και ερχόμενος Χαντρέιλερ. Διακόπτει αυτό το σερί που έτρεχαν οι Κολόμπιανς. 11-22, Τούντας. Δύσκολη προσπάθεια. Βασιλείου με φλότερ. Χατζηλιάδης. Τρία δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Ταξιλταρίδη στη λήξη της περίοδου. Τέλος. 11-22. Καλύτερο ξεκίνημα για τους Θεσσαλονικείς. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Athens Sports Hall. Πρώτη επίδεση για την Φιωρετσίνα. Άστοχο το τρίποντο του Πάπα Βασιλείου. Και ο Κιούκης οργανώνει. Στην επιλογή στην κορυφή. Drive από δεξιά. Καλάθι. 13-22. Χατζηλιάδη, φαουλ του Βελέτζα, βολές για τον Χατζηλιάδη. Χατζηλιάδης, Θεοδοσίου, Ταξιλταρίδης, Παπαβασιλείου και Χαριτίδης για την Φιωρετσίνα. Με Κιούκη, Βελέτζα, Ρετουνιώτη. Τέσσερα είναι ο Καλατζάκης και πρέπει να μάθουμε ποιος είναι ο παίκτης με τον αριθμό 20. Στη λίστα μου γράφει Κιούκης. Ενώ ο Κιούκης φοράει το 8. Κιούκης, σταυρωτής τον Παπαβασιλείου, η πάσα στον Βελέτζα τώρα, ο οποίος θα δοκιμάσει για τρεις. Πάνω ο Καλατζάκης και βγαίνει νικητής αυτή την προσωπική μονομαχία με τον Θεοδοσίου. 15-23, πλησιάζουν κι άλλο οι Κολόμπιανς. Θεοδοσίου, σπλίτ και πάσα που δεν περνά ποτέ, είναι ο Βελέτζας εκεί.
Συνδυασμός για τους Colombians. Καλάθι. Νέο. Και 17-23. Θεοδωσίου. Γεζιόρε του Νιώτης έξυπνα και θα κλέψει και την μπάλα. Καλή προσποίηση, σηκώνεται ψηλά. Ο Χατζηλιάδης τελειώνει τη φάση. Ο Καλατζάκης. Διαφορά στους 4 πλέον. Time out από τους φιλοξενούμενους. Okay, μόλις με ενημέρωσε τη γραμματεία ότι υπάρχει και δεύτερος Κιουκής, δεν ήξερα, δεν ρώταγα. Κιουκής Παρασκευάς λοιπόν, με το νούμερο 20. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Το λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Κατοχή για την Φιωρετσίνα. Χατζηλιάδης κλείστηκε, έψαξε στήριγμα. Ωραία η backdoor κίνηση, αλλά άστοχο το τελείωμα του Θεοδωσίου. Θεσσαλονικείς κρατούν την κατοχή. Χατζηλιάδης πάει στο drive, πασάρι, τρίποντο από τη γωνία Θεοδωσίου. 19-25 για δύο μέτρησε, πατούσε τη γραμμή προφανώς. Κιούκης πάτησε κάτι, πέρασε από αριστερά, καλάθι και φάουλ. Κιούκης το κάνει να φαίνεται εύκολο. 21-25, πρώτο φάουλ και για τη Φιωρετσίνα στη δεύτερη περίοδο, ένα έχουν και οι Κολομβιανοί. Στο στόχο και η βολή. Ένα τρίποντο πλέον χωρίζει τις δύο ομάδες. Ταξιλταρίδης. Πέρασε, σκόραρε. Ήρθε βοήθεια του Ρετουνιώτη, αλλά κανένα πρόβλημα. Για τον Ταξιλταρίδη. Να το πρώτο Σαρδάμ. Κιούκης. Παρασκευάσα στο Χιγιατρής από την πάσα του Κώστα. Χατζηλιάδης μέχρι μέσα. Θα βάλει το καλάθι 22-29. Έτσι να παραμένει σε θέση οδηγού. Ο Κιούκης με Eurostep. Το rebound επιθετικό από τον Καλατζάκη. Βελέτζας. Ξανά Κιούκης. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Και τώρα 5. Ενώ είναι η ώρα του Πασχαλάκη να επιστρέψει. Πασχαλάκης, Βελέτζας, Ρετουνιώτης, Καλατζάκης και Κιούκης. Κολομβιανή πεντάδα. Έρπολ τρίποντο του Ρετουνιώτη, ευθυνδιασμός με τον Θεοδωσίου να τελειώνει καλά τη φάση. 22-31. Καλατζάκης δεν βιάστηκε, ο Ρετουνιώτης υπό καλές προϋποθέσεις αυτή τη φορά. Θα συνδεθεί με το καλάθι και θα μειώσει τους 6. Χατζηλιάδης. Ανέβω ο Παπαβασιλείου να βάλει ένα screen. Αλλαγές από τους Colombians.
Rebound επιθετικό και καλάθια του Θεοδοσίου. 25-33. Καλατζάκης. Κιούκης. Την αντίθετη πλευρά του screen. Ακροβολισμένος ο... Βελέτζας ήταν αυτός που αστόχησε, καλάθι στον εφενδιασμό. Φιωρετσίνα συνεχίζει να τιμωρεί τις αργές επιστροφές. Τον Colombians. Υψήφιο ξανά το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. 25-35. Πάνω του Πασχαλάκη. Και μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Κιούκης. Με το δεξί τελειώνει τη φάση άστοχα. Θεοδοσίου προσπαθεί να περάσει γρήγορα το κέντρο. Πασχαλάκης είναι εκεί. Για να ολοκληρώσει και το κλέψιμο μάλιστα. Καλατζάκης μέχρι μέσα. Άτσαλο τελείωμα. Ο Βασιλείου πιέστηκε, ο Θεοδοσίου κράτησε. Περνούμε πάσα το κέντρο της Φιωρετσίνα. Φάουλ του Καλατζάκη τώρα. Από τα 8,5 μέτρα το χάνει ο Ταξιλταρίδης. Κιούκης. Τούντα στα στοχή ο Βασιλείου. Καλή άμυνα του Ανδρικόπουλου. Παπαδόπουλος κατά το καλάθι. Εκεί υπάρχει φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τους Colombians. Ζευγάρι βολών για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος, Χατζηλιάδης, Θεοδοσίου, Παπαβασιλείου και Ταξιλταρίδης. Για την Φιωρετσίνα, οι Colombians με Κιούκη, Ανδρικόπουλο, Βελέτζα, Τούντα και Πασχαλάκη. Κολλημένο το σκορ στο 25-35. Ένα τετράλεπτο ακόμα. Ο Κιούκης αστοχεί. Ο Πασχαλάκης επιμένει και δεν παίρνει κάτι από αυτή τη φάση. Χατζηλιάδης. Κρυκτικό πρωτοβήμα. Παπαβασιλείου στημένος. Στο σίδερο η μπάλα και παίρνει ύψος. Χατζηλιάδης έσωσε. Ταξιλταρίδης. Ξανά έδωσε την μπάλα. Χατζηλιάδης πιέζει ο χρόνος. Πιέζει και ο Βελέτζας εκεί. Κολομπιάνς θα βγάλουν την άμυνα. Κιούκης. Για τον Ανδρικόπουλο, αυτός αστοχεί στο τρίποντο. Ο Κιούκης είναι παντού. Βελέτζας. Πασχαλάκης έχει πατήσει την sideline.
3 λεπτά ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Πάντα στο 25-35. Σιλταρίδης Παπαβασιλείου. Και πώς παιχνίδι του Παπαδόπουλου. Φάουλ χαμηλά, αλλά κακό. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά με αυτό. Ευκαιρία για εύκολους πόντους για την Φιωρετσίνα. Νέες χαμένες βολές. Επέστρεψε ο Διαμαντόπουλος για λογαριασμό των Colombians. Κιούκης. Πασχαλάκης για τρεις, όχι. Κιούκης στο rebound. Βελέτζας ζήτησε, πήρε και αστόχησε σε τρίποντο. Λάθος τώρα του Ταξιλταρίδη. Ενώ επιστρέφει ο Ρετουνιώτης αντί του Βελέτζα. Κιούκης με διπλό σκρίνι στην κορυφή. Πέρασε, αστόχησε και μπάλα εκτός από το πόδι του Πασχαλάκη. Από τα 10 μέτρα, γιατί όχι, ο Γάλλης. Και θα το ξαναπάρει. Αλλά θα το χάσει και αυτό. Παπαδόπουλος, Θεοδοσίου, ούτε αυτό θα μπει. Πασχαλάκης στο rebound. Κιούκης, πέρασε και αυτή τη φορά δεν θα λαθέψει. 27-35 διαφορά, ξανά σε μονοψήφια τιμή. Πέρασε η πάσα Θεοδοσίου, ίσως να λύσει την προσπάθειά του Ρετονιώτης. Το σημαντικό είναι ότι αστόχησε. Κιούκης για τρεις. Παπαδόπουλος πετά την μπάλα εκεί που είναι Παπαβασιλείου. Αυτός θα τελειώσει τη φάση και θα πάρει και φάουλ από τον Ρετονιώτη. 27-37 και μια βολή. Έμεσο τρίποντο, 27-38. Ένα λεπτό ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Φιωρετσίνα θα πάει στα ποδητήρα με προβάδισμα. Έχει σημασία όμως να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό. Διαμαντόπουλος, του δίνουν το σουτ και δεν τους τιμωρεί. Rebound το Ταξιλταρίδης. 5-1 τα φάουλ σε αυτό το δεκάλεπτο. Τι έγινε, έχει η διαιτησία η Φιωρετσίνα. Ελέγχει τις διαιτητικές ενώσεις του Μπασκετάκη. Να εξεταστεί παρακαλώ. 16 από τα 22 για τους Colombians. Θα μείνει χρόνος και για τη Φιωρετσίνα δηλαδή. Φάουλ του Παπαβασιλείου. Κλέψιμο τώρα του Παπαβασιλείου, το οποίο όμως δεν ολοκληρώνεται. Αντέδρασαν άμεσα οι Colombians και γλίτωσαν το λάθος.
12 δευτερόλεπτα ακόμη στο ρολόι. Ανδρικόπουλος. Κιούκης. Έχει δει το ρολόι. 5-4. Φάουλ από τον Γάλλη. Και ο Ρετζίνα εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είχε φάουλ να δώσει. Έχει ακόμη ένα. 2,5 απομένουν. Ρετουνιώτης από το σπίτι του. Θα το βάλει! Αλέξανδρος Ρετουνιώτης. Μπάζερ ημιχρόνου. 30-38. Και τα λέμε σε λιγάκι.
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Athens Sports Hall. Πρώτη κατοχή του οποίου θα είναι για την Φιωρεντίνα, για τους Colombians. Colombians τελικά. Λοιπόν, Τούντας, Πασχαλάκης, Ρετουνιώτης και τα αδέρφια Κιούκη. Μπορεί να είναι και ξαδέρφια βέβαια, δεν το γνωρίζω. Με τη φύλαξη το λέω. Ανώτερη η Φιωρετσίνα στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού, προηγήθηκε με διψήφιες διαφορές. Οι Colombians μαζεύτηκαν σιγά σιγά, μάζεψαν και τη διαφορά. Πασχαλάκης. Πασχαλάκης το ενασμέναν, θα περάσει από δεξιά αλλά δεν θα βάλει το καλάθι. Καλή άμυνα του Χαριτίδη. Θα στο χολεϊά του Χατζηλιάδη στον εφενδιασμό. Κιούκης. Ρετουνιώτης στη weak side. Τούντας εκτελεί και βρίσκει σίδερο από μακριά. Ο Πασχαλάκης παλεύει. Ο Γάλλης παίρνει το rebound. Παπαβασιλείου. Γάλλης. Πρέπει να συνεργαστεί με τον Χαριτίδη. Αλλαγές στα screen από τους Colombians και τώρα υπάρχει μισμάτς κοντά στο καλάθι. Φάλου χαμηλά. Χατζηλιάδης. Παίρνει το σκρίν του Χαριτίδη. Γάλλης. Στα 7,5. 30-41. Από τον Τοξοβόλο. Ρετουνιώτης. Τούντας. Κιούκης. Να στον Τούντα, ο Ρετουνιώτης για τρεις όχι. Χαριτίδης στο rebound. Γάλλης. Παπαβασιλείου. Και τώρα ο Ταξιλταρίδης από τον αριστερό διάδρομο. Παπαβασιλείου. 30-43. Χάθηκε το rebound εκεί για τους Colombians και το πλήρωσαν. Πήρε το maximum. Πάω Βασιλείου. Άστοχη συμπληρωματική βολή. Ριμπάουν από τον Παρασκευά Κιούκη. Και τώρα Κώστας Κιούκης. Ρετουνιώτης για τρεις, ναι. Ασίστ του Κιούκη, τρίτο τρίποντο για απόψε από τον Αλέξανδρο Ρετουνιώτη, 33-43. Μάλλον πατούσε τη γραμμή κι αυτός. 31 δεν ήταν. Τέλος πάντων. Κιούκης όλη τη διαδρομή. Δύο ακόμα από τη συλλογή του. Η διαφορά σε μονοψήφια τιμή. Γάλλης. Πιέζει ο Κιούκης, σκρινάρει ο Χαριτίδης. Μπάλα φτάνει στη weak side, πολύ ωραία κυκλοφορία. Ταξιλταρίδης, μόνος του ο Γάλλης. Αποδειγματική επίθεση εδώ από τους Θεσσαλονικείς, χωρίς αποτέλεσμα βέβαια. Και κλέψιμο τώρα του Παπαβασιλείου, 35-45. Thank you.
Κιούκης. Άλλο ένα. 37-45. Τα έχουμε πει για τον Κώστα, εκεί δεν σταματιέται. Ή κάνεις φάουλ νωρίς ή μαζεύεις την μπάλα το καλάθι. Γάλλης στον Χατζηλιάδη. Και αυτός τον Πάπα Βασιλείου. Γάλλης από τα 7. Σίδερο και ριμπάνο Τούντας. Κερδισμένο φάουλ στην άλλη πλευρά. Και βολές τώρα για τον Κιούκη. Στις 2 και rebound από τον Ταξιλταρίδη. Ταξιλταρίδης, Χατζηλιάδης, Γάλλης, Παπαβασιλείου και Χαριτίδης που έρχεται σαν τρέιλερ εκεί δυναμικά. Και παίρνει το φάουλ του Πασχαλάκη για να οδηγηθεί στη γραμμή. Τρίτο των Colombians, ένα φάουλ έχει Φιωρετσίνα στα πρώτα περίπου 4 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Κιούκης, Τούντας και Ρετουνιώτης άμεσα εκτελεί. Ο Παπαβασιλείου θα σώσει, ο Κιούκης θα κλέψει. Κιούκης, δεξί drive, 39-46. Μάλλον θα το δούμε πολλές φορές ακόμα να συμβαίνει αυτό. Χατζηλιάδης πέρασε έξυπνα. Για μην αυγήκε για τους Colombians. Να δούμε αν μπορούν να μειώσουν κι άλλο. Ρετουνιώτης δεν βιάστηκε. Έδωσε στον Πασχαλάκη, αυτός για τον Κιούκη. Τούντας για τρεις, καλό ήταν αλλά δεν μπήκε. Ψηλά το rebound του Χαριτίδη. Και φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Ρετουνιώτης. Επιθετικό φάουλ στο σκριν του Πασχαλάκη. Διαφορά θα παραμείνει στους 7. Γάλλης. Ταξιλταρίδης ρισκάρει, έρχεται η βοήθεια του Big Side. Για να δούμε λίγο πεντάδες, γιατί έχουν αλλάξει κάποια πρόσωπα. Λοιπόν, για Colombians είναι ο Καλατζάκης, ο Ανδρικόπουλος, ο Κώστας, ο Κιούκης, ο Διαμαντόπουλος και ο Πασχαλάκης. Ενώ στην άλλη πλευρά, ο Γάλλης εκτελεί από πολύ μακριά και αστοχή. Ο Γάλλης, ο Παπαβασιλείου, ο Ταξιλταρίδης, ο Χαριτίδης. Ποιον δεν είπα.
τον Χατζηλιάδη δεν είπα μάλλον. Ενώ τώρα ο Χαριτίδης δίνει τη θέση του στον Παπαδόπουλο. 4-3 τα φάουλ, 4 τα λεπτά που απομένουν στην τρίτη περίοδο. 14 τα διαθέσιμα δευτερόλεπτα σε αυτή την επίθεση για τους Κολομβιανούς. Ωραία πάσα του Πασχαλάκη στο κόψιμο του Καλατζάκη, φάση δεν βγήκε. Ταξιλταρίδης δημιουργεί για τον Χατζηλιάδη. Βγάλει ηρεμή το ρυθμό και πασάρει στη weak side. Ταξιλταρίδης διστάζει. Παπαδόπουλος όχι. Κιούκης. Πασχαλάκης έρχεται δυναμικά από το κεντρικό διάδρομο. Θα βάλει το καλάθι ο ψηλός. 41-46. Γάλης. Παπαβασιλείου αυτό το έχει, αλλά δεν το βάζει. Μάχη για το rebound. Νικητής, ποιος? Παίκτης της Φιωρετσίνα, Χατζηλιάδης. Και μάλιστα το φάουλ του Πασχαλάκη τον στέλνει στη γραμμή. Εύστοχη η πρώτη βολή. ...41-47. Στο σίδερο η δεύτερη, το ριμπάνο τον ίδιο όμως με κάποιο τρόπο. Παπαδόπουλος απέναντι στον Διαμαντόπουλο, δεν τον νικά. Καλατζάκης. Κιούκης παταγκάζει και βάζει την μπάλα στο καλάθι. 43-47. Ασταμάτητος. Γάλλης. Φερτσίνα θέλει να χτυπήσει το μισμάτι του Παπαδόπουλου. Ο Βελέτζας έπαιξε καλή άμυνα και δεν τον άφησε να πάρει εύκολα την μπάλα και τώρα με τη βοήθεια του Ανδρικόπουλου θα κλέψει και την μπάλα. Κιούκης. Βελέτζας για τρεις. Δεν μπαίνει το σουτ. Παπαβασιλείου το αμυντικό rebound. Ταξιλταρίδης. Ξανά στον Παπαβασιλείου. Γυρνά πλάτη στο καλάθι, πάει μέχρι μέσα και κερδίζει το δικαίωμα για βολές. Την ίδια ώρα διεξάγεται κι άλλη μια μάχη ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η μάχη ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. ...43-49 και λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πάλα στα σίγουρα χέρια του Κιούκη. Βελέτζας. Καλατζάκης. Κιούκης. Θα τελειώσει με φλότερ, ίσως να αλλοιώσει την προσπάθειά του Γάλλης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Κολομβιανούς. Κιούκης. Πρέπει να εκτελέσει και το κάνει εντός χρόνου, αλλά εκτός στόχου. Φάουλ του Ανδρικόπουλου, κακό. Ευκαιρία για εύκολους πόντους για τον Χατζηλιάδη. Στοχή η πρώτη βολή, 43-50.
Μία στις δύο ξανά. Και η κατοχή θα παραμείνει στη διάθεση της Φιωρετσίνα. Χατζηλιάδης θα επαναφέρει, για ποιον όμως, για κανέναν, κλέβει ο Βελέτζας. Καλατζάκης προσποιείται την πάσα και κάνει το σκορ 45-50. Ο Παδόπουλος ξεχάστηκε για λίγο από την άμυνα και ο Διαμαντόπουλος τον στέλνει σε βολές. Μία στις δύο και από τον Παπαδόπουλο, αρκετές χαμένες βολές. Και ο Ρετσίνα όμως όπως και να έχει κρατά το προβάδισμα. Κιούκης περνά. 47-51. Σαν σε επανάληψη όλο το βράδυ. Και overplay άμυνα και κλέψιμο. Και κερδισμένο φάουλ από τον Γάλλη. Απλό έχει δοθεί νομίζω, όχι αντιαθλητικό. Σαράτα δεύτερα ακόμα. Κιούκης από αριστερά αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα, το μάτς συνεχίζεται με τον Γκάλι να σταματά την τρίπλα να βρίσκει στήριγμα. Ταξιλταρίδης, ωραία στο κόψιμο του Παπαβασιλείου. Χαμένο το καλάθι. Το βάζει σε δεύτερο χρόνο όμως, πολύ πιο δύσκολο αυτό που έβαλε σε σχέση με αυτό που έχασε. 16 δευτερόλεπτα όλα για τους Colombians που δεν θα βιαστούν λογικά τώρα. Φιωρετσίνα. Βελέτζας, το χάσε. Καλατζάκης, προσποιήθηκε, πήρε φάουλ παραλίγο να σκοράρει. Σε νεκρό χρόνο θα διαμορφωθεί το σκορ της τρίτης περίοδου. Μέσα η πρώτη βολή. Μία στις δύο. 47-53 λοιπόν. Σκορ τρίτης περίοδου στο Athens Sports Hall. Σαράντα 48-53 το σκορ, να διορθώσω. Μάλλον δεν περάστηκε έγκαιρα η βολή του Καλατζάκη νωρίτερα. Λοιπόν, διαφορά 5 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. 10 ακόμη αγωνιστικά λεπτά για να μάθουμε τον τελικό νικητή ανάμεσα στους φετινούς πρωταθλητές του Μπασκετάκι Rebound League, τους Colombians, και την αίτητη ομάδα της Θεσσαλονίκης,
Την Φιωρετσίνα, καλάθι στον εφηδιασμό από τον Ανδρικόπουλο, 50-53. Παπαδόπουλος πιέζεται και κάνει λάθος, ο Ανδρικόπουλος κλέβει. Ανδρικόπουλος, καλή άμυνα και από τον Χατζηλιάδη που γύρισε γρήγορα. Χατζηλιάδης, Ταξιλταρίδης, Θεοδοσίου, Παπαβασιλείου και Παπαδόπουλος. Η 5η Θεσσαλονικής, ωραίο το τελείωμα του Τούντα με το αριστερό, ο οποίος πανηγυρίζει γυρνώντας την άμυνα. Στον πόντο το μάτς, 52-53, δυναμικό ξεκίνημα από τους Colombians. Time out από τη Φιωρετσίνα. Λοιπόν, ένα 4-0 σερί έφερε τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της σε λιγότερο από μισό λεπτό. Μάλλον σε λίγο παραπάνω από μισό λεπτό, τέλος πάντων. Φάουλ κερδισμένο για τον Ταξιλταρίδη και δύο βολές. Κιούκης, Ανδρικόπουλος, Βελέτζας, Τούντας και Διαματόπουλος οι 5 Colombians. Κιούκης ανάμεσα από 2 και 3. Κανένα πρόβλημα. 54-55. Άλυτος γρίφος το μαργάρισμά του για την ομάδα την συμπρωτεύουσα. Χατζηλιάδης τελειώνει ψηλά. Έμεινε για ώρα στον αέρα. Το ίδιο έκανε και ο Βελέτζας όμως, που εδώ πιέζεται και παραλίγο να χάσει την κατοχή. Κιούκης. Διαματόπουλος έβαλε το screen. Κιούκης του έδωσε την μπάλα, το φλότερ δεν μπαίνει. Η επίθεση όμως ανανεώνεται. Κιούκης, αμαργάριστος. Πάρτο και αυτό. Πρώτο προβάδισμα στο μάτς για τους Colombians με τρίποντο του Κιούκη, 57-55. Έχει και σου τριών πόντων το μενού. Χατζηλιάδης καθαρίζει την πλευρά για το παιχνίδι του Παπαβασιλείου, ο οποίος βάζει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Τα κάνει όλα σωστά σε αυτή τη φάση. Πολύ πολύ δύσκολο. Τα 58 ξαναπαίρνει στα χέρια της το προβάδισμα Φιωρετσίνα. Βελέτζας για 2 από τα 5 μέτρα. Βρήκε τον τρόπο να ανανεώσει ο Ανδρικόπουλος, αλλά κάνει βήματα στη συνέχεια. Χατζηλιάδης στημένος για 2. Θα το σπατούσε τη γραμμή, δεν ευστόχησε. Παραμένει το 57-58. Κιούκης περνά γρήγορα το κέντρο και παίρνει φάουλ χαμηλά.
Κιούκης. 2-1 τα φάουλ. Τούντας με φλότερ. Μακρινό rebound του Παπαδόπουλου. Και καλάθι από τις βολές. Ασίστ του Παπαβασιλείου, 57-60. Φιωρετζίνα βγάζει αντίδραση στην αντίδραση των Colombians και παραμένει σε θέση οδηγού. Καλατζάκης κλείστηκε, δεν βρίσκει στήριγμα, κλέβει ο Παπαβασιλείου και δίνει στον Χατζηλιάδη ένας εναντίον δύο στον εφενδιασμό. Έρχεται και ο Παπαδόπουλος εκεί και υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Πάμε όμως πρώτα σε time out. Λοιπόν, ο Άρης τελικά άνοιξε τα πόδια του, έφαγε τρία γκολάκια. Η ΑΕΚ το πήρε το μάτς. Φιωρετζίνα δεν φαίνεται καθόλου διατεθειμένη να πουλήσει φθηνά το μάρι της. Θα παλέψει μέχρι τέλους, έτσι φαίνεται. Κλέψουμε για τους Colombians εδώ, Πασκαλάκης. Βήματα ή φάουλ. Βήματα. Τρίτη φορά που χρεώνεται με βήματα ψηλός. Το 57-60 παραμένει, 6 και 18 ακόμη στο μάτς. 30 φάουλ για τους Colombians, 1 για τη Φιωρετσίνα και η μπάλα στους Θεσσαλονικείς τώρα. Ταξιλταρίδης παίρνει το σούτ αφού του έδωσε αυτή την επιλογή ο Κιούκης. Το καλάθι θα έρθει σε δεύτερο χρόνο, το βάζει ο Χαριτίδης. 57-62. Τα έχουν βρει δύσκολα και οι Colombians. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα σχετικά εύκολη επικράτηση. Όμως έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση. Κιούκης. Πάντα πάνω του Χατζηλιάδης. Κιούκης ξέφυγε, Ρετουνιώτης εκτέλεσε, βρήκε σίδερο. Παπαβασιλείου το rebound. Και μακρινή πάσα καλή. Εκείνο ο Κιούκης όμως για να κόψει πολύ εντυπωσιακά τον Ταξιλταρίδη ή τον Θεοδοσίου. Δεν έχει σημασία. Φάση για highlight. Κιούκης. Πήγε στο Eurostep, δεν κατάφερε και να κερδίσει κάτι. Παπαβασιλείου στην άλλη πλευρά, επιθετικό φάουλ. Παραμένει το 57-62, ένα πεντάλεπτο ακόμη στο μάτς. Ρετουνιώτης. Oh. 59-62. Αρχηγικό καλάθι. Γάλλης. Χαριτίδης βάζει το screen, αλλαγές από τις Colombians ξανά. Παπαβασιλείου από τις 45, όχι. Και rebound, Παλκαρίσιο εκεί από τον Παρασκευά Κιούκη. Με τα αδέρφια Κιούκη, τον Ρετουνιώτη, τον Πασχαλάκη και τον Καλατζάκη. Οι Colombians, Ρετουνιώτης, παίρνει φωτιά. 62 όλα με 5 δικούς του αναπάντους πόντους.
το μάτς σε απόλυτη ισορροπία. Ταξιλταρίδης, Γάλλης, με υπομονή η Φιωρετσίνα. Παπαβασιλείου απαντά με καλάθι και φάουλ. Δύσκολη προσπάθεια. Θα εκτελέσει και μια βολή. 62-64. Συμπληρωμένα πλέον τα ομαδικά και στις δύο πλευρές. Όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή της φιλανθρωπίας στα αναπομείνοντα 4 λεπτά. ...62-65. Κιούκης. Ρετουνιώτης. Έβαλε το σκρίνο ο Πασχαλάκης. Φλότερ του Ρετουνιώτη άστοχο. Ριμπάουν του Πασχαλάκη. Και βολές. Βολή. Μέσα η δεύτερη. 63-65. Παπαβασιλείου. Πήγε στο ενασμέναν. Καλή άμυνα του Πασχαλάκη, θα πάρει και το rebound. Κιούκης, καστή πάσα, Πασχαλάκης μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. 65 όλα και ευκαιρία για προβάδισμα. Λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πασχαλάκης χρεώνεται ξανά με βήματα. Ταξιλταρίδης. Παπαδόπουλος. Πιέζουν οι Colombians. Τρίποντο Θεοδεσίου. Rebound από κανέναν. Τώρα τον Ρετουνιώτη. Και κακό φάουλ του Παπαδόπουλου. Ο Ρετουνιώτης το έβαλα το κέντρο εδώ μεταξύ. Αν κατάλαβα τις αντιδράσεις και από το διχτάκι που κουνιόταν ρυθμικά. Να δούμε αν θα βάλει τις βολές. ...66-65. Μία στις δύο. Ο Ρετουνιώτης βάζει μπροστά την ομάδα του. Ξυλταρίδης. Πάντα πάνω του ο Κιούκης. Παπαδόπουλος για δύο. Άτυχος. Παπαβασιλείου όχι. Αλλά επιμένει. Και δεν σκοράρει ούτε σε δεύτερο χρόνο. Παίρνει κι άλλο rebound. Τι κάνει εκεί. Παπαβασιλείου, βήματα. Κιούκης. Καλή άμυνα του Χατζηλιάδη. Ο Ρετουνιώτης όμως μένει μόνος του. Και αστοχή από μακριά. Ήταν ευκαιρία εδώ. Μπαίνουμε στις ειδικές καταστάσεις με το μάτς στον πόντο. Όχι όμως πλέον. Μάλλον και πάλι στον πόντο είναι. Βλακίες λέω. 66-67. Κιούκης απαντά. Από τη μία άκρη στην άλλη και θα κλέψει και ο Βελέτζας.
το Eurostep και το καλάθι. 70-67. Time out η Φιωρετσίνα. 109 δευτερόλεπτα ακόμη στο match. Colombians 70, Φιωρετσίνα 67. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμη αυτή η πολύ συναρπαστική αναμέτρηση ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ουσιαστικά. Γάλλης για την ισοφάριση, παίρνει βγαίνει μπαλά, απίστευτο. Κιούκης. Κιούκης θα πάει μέχρι μέσα, απορροφά τους κραδασμούς, 72-67. Γάλλης. Τώρα η Φιωρετσίνα είναι αυτή που βιάζεται. Κερδίζει το φάουλ. Ο Χατζηλιάδης. Θα είμαι σε βολές. Χατζηλιάδης, Γάλλης, Θεοδοσίου, Παπαδόπουλος και Παπαβασιλείου για τους Θεσσαλονικείς. Από την άλλη πλευρά για την ομάδα των νέων Λιωσίων, ο Κιούκης, ο Ρετουνιώτης, ο Βελέτζας, ο Διαμαντόπουλος και ο Καλατζάκης. Άστοχη η πρώτη βολή. Μπαίνει όμως η δεύτερη. 72-68. Κιούκης χωρίς πρόβλημα πέρασε γρήγορα το κέντρο. Βελέτζας, ξανά στον Κιούκη. Κανένας λόγος βιασύνης τώρα. Κιούκης, αυτός θα πάρει το σουτ. Στο σίδερο, rebound ο Διαμαντόπουλος. Έχει βρει όμως με την πλάτη του την baseline. Μια πολύ σημαντική άμυνα βγήκε για την Φιωρετσίνα. Πρέπει όμως και να σκοράρει τώρα. Θεοδοσίου, ποιος θα πάρει την ευθύνη. Χατζηλιάδης, Γάλλης, Χατζηλιάδης σταματά για δύο, δεν το βάζει, rebound από τον Καλατζάκη, ο οποίος κάνει μεγάλο λάθος όμως εκεί και η Φιωρετσίνα έχει την ευκαιρία να μειώσει στους δύο εάν ο Παπαδόπουλος ευστοχίσει και στις δύο. Δομήντα 2-69. Ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα. Άστοχη η δεύτερη. Και η επαναφορά από το πλάι για τους Colombians. Ναι, κάποιος μπήκε νωρίτερα. Η Φιωρετσίνα μένει ψηλά για να πιέσει. Ο Κιούκης ξεφεύγει και παίρνει την μπάλα. Κιούκης ξεφεύγει από την παγίδα, πάει κοντά στο καλάθι, παίρνει φάουλ, βολές. Διαφορά στους 3 πόντους, 18,8 πριν το τέλος. Αν ο Κιούκης βάλει έστω μία βολή, οι Colombians αγκαλιάζουν τη νίκη. Άστοχη η πρώτη.
Άστοχη και η δεύτερη. Rebound για την Φιωρετσίνα. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Χατζηλιάδης. Ποιος θα πάρει το τρίποντο? Χατζηλιάδης για 3, airball. Επιμένουν κατά το καλάθι και παίρνουν φάουλ για βολές. Με τον Θεοδοσίου να τραβά τα μαλλιά του. ...5,4 δευτερόλεπτα απομένουν. Κρίσιμες βολές για τον Θεοδοσίου. Δεν ξέρω αν έχει συνεννοηθεί με τους συμπαίκτες του να χάσει επίτηδες στη δεύτερη. Κάνει όμως την πρώτη. Θεοδοσίου βάζει τη δεύτερη, 72-70. Και πάμε σε time out. Λοιπόν, επαναφορά από μπροστά για τους Colombians. Βελέτζας, μόνος του ο Τούντας, έχει γίνει πρώτα το φάουλ του Γάλλη. Στα 3,6 σταματάει το ρολόι. Βολές λοιπόν για τον Βελέτζα. Μέσα η πρώτη, 73-70. Εύστοχος και στη δεύτερη, τέλος. Οι Colombians θα φύγουν νικητές, ο Γάλλης θα πετάξει την μπάλα, θα ευστοχήσει. 74-73, συναρπαστικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες. Οι Colombians όμως αναδεικνύονται νικητές. 74-73, ξαναλέω, τελικό σκορ από το Athens Sports Hall. Αυτό ήταν λοιπόν και το Betson Pre-Easter Tournament. Καλή συνέχεια σε όλους.